Χθες ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας. Ο κύριος Τσιόδρας συγκρίνει τις μέρες που έχουμε μπροστά μας με τον Νοέμβρη. Να υπενθυμίσω, τον Νοέμβριο θρυνήσαμε χίλιους από συνανθρώπους μας. Και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει το σύνολο των πόρων της πολιτείας να ασχολούνται με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία, με το πώς θα στηρίξουμε την κοινωνία και με το να μην παράγουμε εντάσεις που δεν χρειάζονται. Αντιθέτως, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία υιοθετεί με βάση τις ιδεολειψίες της και με βάση τα συμφέροντα και τους ακραίους που θέλει να εξυπηρετήσει. Ποιο είναι το πρώτο από το οποίο ξεκίνησε ο κ. Συρίγος, ότι όντως θα υπάρξει αποκλεισμός μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκτίμησή μας είναι ότι περίπου 24.000 μαθητές που αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες, 24.000 οικογένειες οι οποίες πληρώνουν φροντιστήρια, δεν θα δουν τα παιδιά τους να μπαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο πέρσι θα γινόταν. Μάλιστα, η κυβέρνηση κάνει κάτι βαθιά αντιπαιδαγωγικό. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια χρονιά που ήδη τρέχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τα παιδιά που έχουν όλη την πίεση που έχουν λόγω πανδημίας, λόγω τηλεκπαίδευσης, μαθητές δύο ταχυτήτων, γιατί υπάρχουν λύκεια τα οποία έχουν ανοίξει και λύκεια τα οποία δεν λειτουργούν, αλλάζει τους κανόνες όχι σε βάθος χρόνου, αλλά αλλάζει τους κανόνες εδώ και τώρα. Αυτό είναι κάτι βαθιά αντιπαιδαγωγικό. Γιατί λέμε ότι δημιουργεί πελατεία για τα κολέγια, δεν είναι μόνο η βάση αποκλεισμού. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα προφανώς αυτού που έχουν τα χρήματα να πάνε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο και να πάρουν μετά ένα πτυχίο ισότιμο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου. Αυτό είναι το οποίο συμπληρώνει τον κύκλο της υποτίμησης του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό είναι το οποίο συμπληρώνει τον κύκλο, αν θέλετε, του αποκλεισμού. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, το οποίο έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση, επιτρέψτε μου να κάνω 2-3 αρχικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Είναι ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση αντιγράφει από την Τουρκία του Ερντογάν, δικαίωμά της, αλλά να ξέρουμε πολύ καθαρά από πού παίρνουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες θέλει να αντιγράψει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, ζούμε την αποτυχία και την ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας ταυτόχρονα. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά έλεγε ότι θα καταργήσει το άσυλο και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα ανομίας στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί το άσυλο, άρα η αστυνομία μπορεί να επέμβει όπου θέλει. Η Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι δεύτερη χώρα στην Ευρωζώνη στην αναλογία αστυνομικών αναπολίτες. Άρα, σε μια χώρα που έχει τόσους πολλούς αστυνομικούς, πρώτον. Και δεύτερον, δεν υπάρχει το άσυλο, άρα η αστυνομία μπορεί να επέμβει και λες ότι υπάρχει πρόβλημα στα πανεπιστήμια. Το πρώτο που κάνεις δεν είναι να προσλάβεις και άλλους αστυνομικούς. Το πρώτο που κάνεις είναι να διώξεις τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, γιατί είναι άχρηστος, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και είναι και επικίνδυνος. Και λέμε εμείς ότι είναι και επικίνδυνος και έχει φανεί με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί με την αποτυχία του στα ζητήματα της Χρυσής Αυγής. Το γεγονός ότι φύγαν μέσα από τα χέρια του ο υπαρχηγός των νεοναζί και ακόμα τον καταζητεί, με το γεγονός ότι ακόμα προσπαθούμε να φέρουμε πίσω τον Γιάννη Λαγό. Ναι. Άρα, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις ιδεολειψίες των ακραίων της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μας κάτι, κύριε Λιόπουλε, μας εκφράσετε πώς, για ποιους λόγους αντιδράτε με τις ρυθμίσεις αυτές που φέρνει η κυβέρνηση. Θα πει ο κύριος Συρίος σε λίγο τη γνώμη του. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τι προτείνετε, για παράδειγμα, φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε δει το περασμένο Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον κύριο Μπουραντών, τον πρίτανη της ΑΣΟΕ, τα θυμόμαστε όλοι, μην τα επαναλάβουμε. Απολύτως αλλά και άλλα. Νομίζω, ναι, προφανώς, αλλά καλά κάνετε και το επαναλαμβάνετε. Αλλά δεν ήταν μεμονωμένα αυτά, έχουμε δει και άλλα τέτοια στο παρελθόν, ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος έχει δεχτεί. Αίσθημα προπυλακισμού. Ποια είναι η δική σας πρόταση για να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα στα ελληνικά πανεπιστήμια? Ωραία, κοιτάξτε, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν γίνεται οι Πριτάνες να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι Πριτάνες να είναι τρελοί, δεν γίνεται οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να είναι τρελοί. Άρα το πολύ απλό και αν θέλετε ριζοσπαστικό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να φοβηθεί το διάλογο μαζί τους. Αυτή τη στιγμή, με βάση την κατάταξη, το ΕΚΠΑ σε 12.000 πανεπιστήμια βρίσκεται στη θέση 180. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη θέση 205. Άρα λέμε το πολύ απλό ότι πρέπει να ακούσουμε την αντιπρόταση που έχουν οι Πριτάνες. Και ποια είναι η αντιπρόταση που έχουν οι Πριτάνες? Να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια στη φύλαξη με ένα σώμα φύλαξη το οποίο θα λογοδοτεί τους Πριτάνες και όπου χρειάζεται θα επικοινωνεί με την ελληνική αστυνομία για να επεμβαίνει ακριβώς όπως επιτρέπει ο νόμος. Είναι κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να γίνουν άλλες χίλιες προσλήψεις ειδικών φρουρών. Είναι κάτι το οποίο θα φέρει μεγαλύτερη ένταση μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Είπατε πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα καταργήσει αυτόν τον νόμο με το που γίνει η κυβέρνηση. Πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να τον καταργήσουμε, γιατί θα πέσει και συνταγματικά. Δεν θα λειτουργήσει στην πράξη κάτι το οποίο είναι κόντρα στη βούληση των Πριτανικών Αρχών, στη συγκλήτους. Θα το προσβάλλετε στο ΣΤΕ το νόμο? Είναι σίγουρο θα γίνουν προσβολές στο ΣΤΕ. Ναι. Είναι σίγουρο θα γίνουν προσβολές, αλλά σας λέω
θεωρούμε ότι δεν θα δουλέψει στην πράξη ο συγκεκριμένος νόμος. Θα πάρουμε... φέρει μόνο ένταση. Ναι. Οι Βρετανικές αρχές δεν θέλουν να τον εφαρμόσουν και λέμε κάτι πολύ απλό. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που είναι ένας ακαδημαϊκός και γνωρίζει το Πανεπιστήμιο, να κάνει στον εαυτό του ένα απλό ερώτημα. Αφού δεν μπορούν να πείσουν ούτε μία σύγκλιτο σε όλη τη χώρα, υπάρχει το μικρό ενδεχόμενο να κάνουν λάθος. Και υπάρχει το μικρό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή να νομοθετούν με βάση ιδεολειψίες.